κύριε Μιλωνά, να πούμε δύο λόγια για την κοπηλατική ομοσπονδία, την αρρωσική, η οποία βρίσκεται στην περιοχή μας. Είναι κάτι πολύ θετικό σαν γεγονός και χαιρόμαστε να έχουμε και αυτήν, αλλά και άλλες ομάδες φυσικά, οι οποίες θα κάνουν την προετοιμασία τους εδώ στην περιοχή μας. Αυτός είναι άλλωστε ο στόχος της ύπαρξής μας, στο να έρθει όχι μόνο η συγκεκριμένη εθνική, αλλά και κάθε εθνική, για να μπορούμε να προβάλλουμε την πόλη μας. Αυτά τα φυσικά μεγέθη που έχουμε, που λέγεται λίμνη, και νομίζω ότι παγκοσμίως έχει γίνει αρεστή και αποδεκτή για να έρθει, να φτάσει σε σημείο η εθνική Ρωσίας να κάνει την προετοιμασία της εδώ πέρα, με γύρω στα 60 άτομα σε σύνολο που πιστεύουμε ότι θα φτάσει. Μέχρι τώρα έχουν έρθει 47 άτομα και να συμμετέχει μεταγενέστερα στην Ολυμπιάδα της Βραζιλίας. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Εθνική Ομάδα της Ρωσίας στην Καστοριά? Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά, δεν έχει ξαναέρθει και δεν θέλουμε να είναι η πρώτη και η τελευταία. Θέλουμε να έχει και συνέχεια. Αυτός είναι ο στόχος συγκεκριμένος μας, να έρθει και όχι μόνο η εθνική, είπαμε, η Ρωσία, αλλά και άλλες εθνικές, με τις οποίες ήδη έχουμε έρθει σε επαφή. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι έχουμε κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή και χειροπιαστό ότι, ξέρεις, θα έρθουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό όμως, κύριε Μιλωνά, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητες υποδομές για να έρχονται ομάδες. Έχουμε μια καθυστέρηση στο θέμα των προβλητών, τις οποίες περιμένουμε εδώ και αρκετό καιρό, μπορούμε να πούμε. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί από ό,τι γνωρίζουμε. Και τα άλλα προβλήματα με την έλλειψη κάποιου πολυμηχανήματος, το οποίο θα μπορούσε να διαχειρίζεται τους καλαμώνες. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τις υποδομές αυτές που θα έρθει κόσμος και θα έρθουν ομάδες για την προετοιμασία τους. Εάν είδατε φέτος, κυρία Λούσιο, ότι πλέον πραγματικά η λίμνη ήταν σε ένα πάρα πολύ καλό επιθυμητό επίπεδο, το οποίο, να πούμε, πραγματικά δεν ήταν σαν τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία ήταν και η δυσοσμία, ήταν και το πλακτόν το οποίο υπήρχε. Πιστεύω ότι του χρόνου, αφού ήδη έχουμε βάλει τις βάσεις, θα είναι ακόμα πιο καθαρή. Άλλωστε αυτό το αποδεικνύει και από προσωπικά έγγραφα τα οποία έχουν φτάσει ως ευχαριστήρια, τα οποία θα τα ακούσετε και σε ανάγνωση. Κυρία Συνημίδη, να μας πείτε δύο λόγια για την ομάδα που έχει καταφτάσει αυτή τη στιγμή, από πόσα άτομα αποτελείται, πόσο διάστημα θα χρειαστεί να παραμείνει και τι προετοιμασίες κάνουν καθημερινά. Από ό,τι ακούω και τα λοιπά που άκουσα που είπανε, είναι γύρω στους 4 μήνες θα καθίσουν, εφόσον τους κάνουν 4 με 5 μήνες. Εφόσον δουν όλοι είναι θετικά. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε, βλέπετε καταρχήν και πώς βγήκα κιόλας. Βλέπετε τι προσπαθούμε να κάνουμε σε καθημερινή βάση. Προσπαθούμε ανά πάσα στιγμή να τους ευχαριστήσουμε για να τους κρατήσουμε εδώ. Όπως έγινε και με την Εθνική Ελλάδος. Τα ίδια πράγματα και τα ίδια προβλήματα. Τρέχουμε για το καλό της πόλης. Οι εντυπώσεις τους ποιες είναι? Οι εντυπώσεις τους ακόμα είναι πολύ καλές, αλλά ακόμα δεν έχουν έρθει να δείξουν. Αλλά από ό,τι λένε, από ό,τι ακούω και τα λοιπά, είναι ευχαριστημένοι. Φέρανε τα πράγματα τους όλα και τα λοιπά. Είναι 3 μέρες που δεν μπορεί μια εθνική, μεταφέροντας, να έρθει εδώ. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις. Πρώτο οι καιρικές συνθήκες, πρώτο η αλλαγή η μέρους, το ένα το άλλο, τα πάντα. Παίζουν, λέω, οι εθνικοί. Τώρα το πρόβλημα που είχατε πει προηγουμένως με τον πρόεδρο, είναι με το θέμα, παράδειγμα, με τις προβλήτες. Μας έχουν πει προβλήτες και δεν έχουμε προβλήτες. Εκεί είναι ένα μεγάλο τέτοιο. Και τώρα προσπαθούμε με πλάγια μέσα, ξέρω εγώ, με αυτά που έχουμε, να καλύψουμε την τα έλλειψη. Ακάλυπτα, να το πω. Γιατί δεν καλύπτονται.